Λέω ότι να θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη φρούριο δεν είναι ζήτημα αυτών των ημερών, είναι μια πολιτική που ασκείται ήδη πάρα πολλά χρόνια και σε σχέση και προηγούμενα και αν θέλετε και το ζήτημα των καταβλισμών στα εξωτερικά έξω από την Ευρώπη, έξω από την Ευρώπη, είναι ένα πολύ παλιότερο ζήτημα και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόχειρο, εμπνευστής πρώτος σε αυτή την διαδικασία ήταν πάλι η κυβέρνηση της Αυστρίας εκείνο τον καιρό και υπήρχε και το γνωστό μετά, η γνωστή επιστολή Μπλερ προς το Σιμίτι όταν η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτό πέρασε μετά και έγινε, αν δεν κάνω λάθος, συνθήκη της Χάγης με ένα τέτοιο τρόπο. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως και ζητήματα πρακτικά, θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτά. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτή η εκδήλωση προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και δεν το λέω ηρωνικά. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά και θα ήθελα να διατυπώσω μια άποψη πάνω σε αυτό. Ότι αυτό που εκφράζεται πολλές φορές ως υποταγή ή υπηρεσία στην εντολή της λαϊκής διάθεσης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιβολή της διάθεσης και των συμφερόντων, οικονομικών, πολιτικών, μηδιακών συμφερόντων πάνω στο λαό. Δεν ισχύει δηλαδή μερικές φορές, ας πάρουμε το θέμα της λαϊκής που έτσι αποκαλείται ξενοφοβίας. Δεν το ακούμε κάθε τόσο. Δεν είναι πραγματικά λαϊκή ξενοφοβία και μάλιστα μπορούμε να τη ζήσουμε κιόλας αυτόν τον καιρό. Στην ουσία είναι επιλογή διαφόρων ελίτ να οικοδομήσουν αυτή την Ευρώπη και την Ελλάδα των τυχών και των φρουρίων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πρέπει να ομολογήσω ότι όταν συζητάγαμε για αυτή την εκδήλωση η πρώτη μας αν θέλετε επιλογή ήταν κεντρικός ομιλητής από τη μεριά της κυβέρνησης να είναι ο Γιάννης Ομουζάλας. Ο Γιάννης βέβαια είναι στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έγινε αν θέλετε αυτή η αλλαγή. Και ο Γιάννης στις Βρυξέλλες παλεύει για να έχουμε μια επωφελή συμφωνία. Για να είμαστε εντάξει μεταξύ μας. Δεν παλεύει για να μην έχουμε συμφωνία. Παλεύει να έχουμε μια επωφελή συμφωνία για τους πρόσφυγες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα λέω νομίζω με τη σωστή σειρά, για την Ευρώπη, για την ιδέα της δημοκρατικής και ενωμένης Ευρώπης, παλεύει για την Ελλάδα. Γι' αυτό το πράγμα παλεύει. Και πραγματικά θεωρώ, για να το τελειώσω αυτό το πράγμα, ότι είναι κρίμα που υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που δεν αφορά το προσφυγικό, πάνω και σε μελογικές δύο ανθρώπων που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην χώρα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή τόσο του Γιάννη του Μουζάλα, τόσο και του Πάνου του Καμένου. Γιατί αν θέλετε αυτή τη στιγμή αν γινόταν και αυτή η προσπάθεια, το γεγονός ότι έχουμε 3.500 με 4.000 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στον Πειραιά και περίπου 10.000 πρόσφυγες στην Ιδωμένη, αυτοί οι αριθμοί θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι. Γιατί την ίδια στιγμή, με την προσπάθεια και αυτών των ανθρώπων, έχουν με περίπου 32.000 πρόσφυγες με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σύντησης, ιατρικής μέρημνας και πάει λέγοντας. Λέω αξιοπρεπείς, παρακαλώ προσέξτε το, δεν λέω αυτές που έπρεπε να έχουν σαν άνθρωποι. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και μάλιστα έχουμε και ένα καινούριο στοιχείο που ας το κρατήσουμε ότι έχουμε μια συμπληρωματική δραστηριότητα της κυβέρνησης δομών του κράτους, όχι της εξουσίας αυτών των δομών, δομών του κράτους και της ίδιας της κοινωνίας, του ίδιου του κινήματος. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που προωθεί δυστυχώς αυτό που δεν έχουμε. Δεν έχουμε γενικώς. Αν θέλετε την άποψή μου, ο κόσμος πάει πίσω. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να σταματήσει να πάει πίσω και να πάει μπροστά. Το να λέω, ας πούμε, εγώ ότι δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος στη Συρία, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς που διαφωνεί. Αλλά δυστυχώς γίνεται. Ο πρώτος άνθρωπος που
δεν θέλει να υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα, είναι ο ίδιος ο πρόσφυγας. Δεν θέλει να σηκωθεί και να φύγει. Και θέλει να έχει και τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Και άρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να παλεύουμε στη λογική ότι πρέπει να παλεύουμε για αυτό που θέλουμε, να κάνουμε πάνω σε αυτό αυτό που μπορούμε και να δοκιμάζουμε συνεχώς και να προσπαθούμε και να συνδέουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε με αυτό που θέλουμε. Αυτό είναι το, κατά τη γνώμη μου, κεντρικό ζήτημα. Τώρα αν έρθει κανάς, πώς να σου το πω, διάβασα και την ανακοίνωση του ΚΚΕ και ευτυχώς ευλόγησα τον καθρέφτη μου που μου έχει ρίξει τα μαλλιά εδώ και πάρα πολύ καιρό επ' αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, τέτοια πράγματα πια είναι... Αυτό είναι το πράγμα. Και να κατανοήσουμε, κοιτάξτε να δείτε, ας το πω με αυτόν τον τρόπο και να κλείσω αυτό το κομμάτι για να σας δώσω πληροφορίες πάνω σε ποιο ζήτημα μας έχουν, πού μας την έχουν στημένη, σε τι κόσμο ζούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Να πάρτε για παράδειγμα το εξής. Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερη διακίνηση εργασίας δεν υπάρχει. Υπάρχουν ανοιχτές και ανεκτές επεμβάσεις, πολεμικές επεμβάσεις, σε πολλά σημεία της γης. Από την άλλη μεριά, ανοιχτές και ανεκτές διασώσεις, παροχή καταφυγίου, όχι ανοιχτά και ανεκτά δικαιώματα, κάθε χώρα μπορεί να θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Η πραγματική πραγματικότητα που θέλουμε να την κάνουμε μετά, να την αλλάξουμε και να την κάνουμε δική μας πραγματικότητα και σε αυτή τη λογική πρέπει να δούμε τους ανθρώπους μέσα στις καταστάσεις. Ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα να έρθω στα πρακτικά. Η προσφυγική κρίση, ξέρουμε, δεν άρχισα να λέω ότι συμβαίνει από εδώ, γίνεται με αυτόν τον τρόπο κτλ. Περνάει διάφορες φάσεις. Αυτή η φάση που ήταν προηγούμενα είχε τον εξής χαρακτήρα. Τα σύνορα παντού ήταν με μία έννοια ανοιχτά. Οι άνθρωποι έρχονταν, πνίγονταν, γινόταν στοιχείο εκμετάλλευσης. Ξέρετε, σε κάθε κρίση εκφράζεται αλληλεγγύη, εκφράζεται και εκμετάλλευση. Ευτυχώς εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη η αλληλεγγύη. Έφταναν στον Πειραιά, έφτασαν στα νησιά, έφταναν στον Πειραιά. Η βαβούρα, επιτρέψτε μου να πω με αυτόν τον τρόπο, ήταν αν ταυτοποιούνταν με τον συγκεκριμένο ειδικό τρόπο ή με τον τρόπο της δακτυλοσκόπησης κτλ. Πέρναγαν από εδώ και είτε με το συγκεκριμένο τρόπο που γινόταν με νόμιμα κτλ. Πέρναγαν από τα σύνορα των Σκοπίων και πηγαίνανε προς την Γερμανία. Αυτά μας συνέβαιναν μέχρι πότε, Γιάννη, μέχρι τέλη Φλεβάρι, έτσι δεν είναι. Ξαφνικά η κατάσταση αλλάζει. Με μια μονομέρεια, παρά το γεγονός ότι παίρνετε άλλη απόφαση, τα σύνορα κλείνουν. Και όσο μας αφορά υπάρχει το εξής γεγονός. Έρχονται πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για το 90%, και προστίθονται στους υπάρχοντες πρόσφυγες. Δηλαδή, τι μας έχει συμβεί τις τελευταίες 15 μέρες, τι έχει συμβεί μάλλον, όχι μας έχει, τι έχει συμβεί. Είχαμε περίπου μόνιμα 30.000 ως νούμερο, δεν ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 46 μέσα σε 15 μέρες. Αυτό είναι το βασικό. Παραβίαση των διεθνών συνθήκων, παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παραβίαση των συνθήκων της Γενέβης, δεν το συζητάμε. Τεράστια. Όπου και να τους πάρεις. Άρα ένα πρώτο καθήκον μας αύριο, το οποίο είναι πολιτικό καθήκον, είναι να επιμείνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη δεν είναι ένας χώρος κλειστών συνόρων. Είναι άλλο θέμα, ξέρετε, τώρα να με ρωτήσει κανένα, δηλαδή θέλετε να περανοίξουν, δεν είναι αυτό το θέμα, να επιμείνουμε ότι αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, να επιμείνουμε στην αυριανή ότι χρειάζεται να υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα και τα προσφυγικά δικαιώματα και όλα αυτά τα δικαιώματα, κατά κύριο λόγο στην έκφρασή τους στις μετεγκατάστασεις στις χώρες που θέλουν. Και αυτό να γίνεται με νόμιμη και ασφαλή οδό. Τι είπα να πει νόμιμη και ασφαλή οδός, με θεσμοθετημένο και συμφωνημένο τρόπο που μπορεί να γίνει με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο,
πώς να το πω, χωρίς κίνδυνο. Χωρίς κίνδυνο. Και με, για τη ζωή τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έφυγε από τις μπόμπες που πέθανε δίπλα στο σπίτι του στη Συρία, έφυγε από τους διωγμούς που υφίστατο στο Αφγανιστάν και είχε περάσει στο Ιράν και μετά ξανά έφυγε, έφτασε εκεί που έφυγε τα λοιπά. Το τρίτο, να υπάρχει μια δυνατότητα, να υπάρχει δυνατότητα για να κοπούν οι προσφυγικές ροές στο Αιγαίο και να χτυπηθούν οι smugglers, οι διακινητές και να μην πνίγονται οι άνθρωποι στο Αιγαίο, να υπάρχει δυνατότητα relocation, μετεγκατάστασης, με συγχωρείτε, στην, από την Τουρκία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να δούμε το ζήτημα των παράτυπων μεταναστών και αυτών μόνο. Σας λέω, δεν είναι η προσωπική άποψη κανένας στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα, να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα, αλλά είναι, έχει να κάνει με την συμφωνία που πας να επιτύχει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, είμαστε και σε μια διαφορετική βάση εσωτερικά. Προηγούμενα για τον πρόσφυγα υπήρχε η σιγουριά. Δηλαδή περνούσε. Τώρα για τον πρόσφυγα υπάρχει η ελπίδα ότι μπορεί αύριο να ανοίξει. Η επόμενη φάση θα είναι η αμηχανία ως την απελπισία. Τι κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση αλλά και σαν άνθρωποι? Εγώ δεν λέω μόνο αριστεροί πρώτα και κυρία άνθρωποι κτλ. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε πρώτον να τους ενημερώσουμε. Δεύτερο, να τους περιθάλψουμε. Αυτό, από την άποψη του προγραμματισμού, έχει τρία επίπεδα, τα οποία δεν είναι χρονικά πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, αλλά αλληλοσυνδέονται. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σε κέντρα φιλοξενίας μεγαλύτερα ή μικρότερα, με άμεσο τρόπο, μια πρώτη θάλπορη, με όλα αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι, και εκεί να μαθαίνουν. Συγχρόνως κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν στη διαδικασία της ΥΠΑ της αρμοστίας και αυτό να επιταχυνθεί. Από την άλλη μεριά, αυτοί να μην είναι μόνιμοι, εγώ τουλάχιστον δεν δέχομαι και φαντάζομαι κανένας από εσάς δεν δέχεται ένας άνθρωπος να μένει σε ένα καταβλισμό και μία σκηνή επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πάμε σε δομές φιλοξενίας μικρότερες αλλά πιο ευπροσάρμοστες και θα πω και για, στις ανάγκες και συγχρόνως που θα βοηθάνε και την μετεγκατάσταση. Και τρίτο, επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα γεγονότα, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία, αύριο το πρωί να τελειώσει, που όλοι είναι ευχή μας και να μην γίνει κανένας άλλος πόλεμος, να τελειώσουμε εκεί μέσα. Δεν πρόκειται να τελειώσουν σε μια μέρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μέσα στο καλοκαιράκι θα έχει περάσει. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Κάποιοι όμως θα μείνουν και εδώ. Και εκεί θα θέλουμε και άλλα προγράμματα. Προγράμματα παιδείας, προγράμματα που αφορούν τα παιδιά, προγράμματα, δηλαδή όλα αυτά που ξέρουμε, ζητήματα εργασίας κτλ. Σε μια χώρα η οποία είναι σε κρίση. Αυτό το πράγμα το δουλεύουμε και το εφαρμόζουμε και τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και σας το λέω καθαρά. Έχουμε 10.000 ανθρώπους συνειδωμένοι, αύριο θα φτιάξουμε, ίσως έχει φτιαχτεί από σήμερα το βράδυ, μια συγκεκριμένη δομή πληροφόρησης και βοήθειας, με συγχωρήσεις σε δύο λεπτά και θα έχω τελειώσει, από την μία μεριά. Πρέπει να αποσυμπιέσουμε τον Πειραιά και το ελληνικό, τις δομές του ελληνικού, γιατί εκεί έχουμε άλλου είδους, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε καταβλισμούς σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους τέσσερις χώρους. Αυτά βλέπει βέβαια ο κόσμος στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν βλέπει το σχιστό, δεν βλέπει τα διαβατά, δεν βλέπει το Χέρσο, δεν βλέπει τη Νέα Καβάλα, δεν βλέπει τις 12 δομές που λειτουργούν και ούτε θα δείξει ποτέ ότι αύριο μεθαύριο στο Κουτσόχερο, στον Κάτσικα, στα Γιάννενα, ότι υπάρχει μια δομή η οποία λειτουργεί στην Κόνιτσα και πάει και τα λοιπά. Θα το δείτε, όχι γιατί κάνουν κακή δουλειά, αλλά γιατί είναι δεδομένο η κακή είδηση πουλάει. Αυτό είναι το πράγμα. Άρα, σε αυτή τη λογική θα λέγαμε εργαζόμαστε. Σε αυτή τη λογική δηλαδή το παλεύουμε. Συγχρόνως, και θα κλείσω με αυτό, εγώ συμφωνώ απολύτως, δεν ξέρω, νομίζω η συντονίστρια το είπα, αυτή η δομή, αυτή η λειτουργία είναι λειτουργία της κοινωνίας στο σύνολό της. Δηλαδή εμείς πρέπει τώρα
να ενισχύσουμε, να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής που να έχει δομή. Να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο να έχει και υποδομές, να μην έχει μόνο υπαλλήλους, να έχει και υποδομές. Να φτιάξουμε τρόπου που θα εμπλέκεται η κοινωνία αλλά και οι άλλες δομές, ενώ αστυνομία, στρατός, λιμενικό, στη δύσκολη φάση. Και επειδή υπόθηκε, βεβαίως δεν πρέπει να στρατιωτικοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Και ξέρετε ποιοι συμφωνούν περισσότερο στο να μην στρατιωτικοποιηθεί αυτή η διαδικασία, οι ίδιοι στρατιωτικοί. Και όχι γιατί βαριούνται, όχι γιατί καταλαβαίνουν ότι μια τέτοια μόνιμη και σταθερή εμπλοκή αλλάζει τη λειτουργία και του πολιτεύματος και αλλάζει και τη λειτουργία και της δημοκρατίας. Και αλλάζει και το δικό τους το ρόλο. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, και το λέω τώρα για να προετοιμαζόμαστε, μέσα στη διαδικασία συγκρότησης του Υπουργείου Προσφυγικής Πολιτικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα υπάρχει η διαδικασία διαχείρισης αυτών των δομών, ας τους τα πούμε κέντρα φιλοξενίας ή όπως τα λένε κέντρα μετεγκατάστασης, τα οποία θα πρέπει να έχουν κανονικό διοικητικό συμβούλιο. Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο να υπάρχει ο υπεύθυνος από την πολιτική προστασία, από το Υπουργείο ακόμα καλύτερα της μεταναστευτικής πολιτικής, να υπάρχει τοπική έκφραση των θεσμών, του Δήμου δηλαδή, του Υγείου Δήμου, να υπάρχει τοπική έκφραση των κινημάτων, να υπάρχει εκπρόσωπος κάθε πράγματος το οποίο χρειάζεται σε αυτό και το οποίο σε δεύτερη βάση θα χρησιμοποιηθεί για τις μικρότερες δομές, περιοδεύουσες δομές, αν θέλετε, φιλοξενίας σε κάθε περιοχή και σε τρίτη φάση θα είναι ένας έτοιμος μηχανισμός. Μην φοβόμαστε τη λέξη μηχανισμός και απεργία, να θέλει να κάνεις και ένα μηχανισμό. Δεν κάνεις, άντε όλοι, δεν το έχω πει εγώ, ο Γκορμπατσόφ το έχει πει αυτό έτσι. Λέω τώρα, θα υπάρχει ένας έτοιμος μηχανισμός γιατί το προσφυγικό με τη δική μας την προσπάθεια, με τη δική μας την πολιτική πάλι, με τη δική μας, αν θέλετε, υπεράσπιση των δικαιωμάτων, αλλά και με τη δική μας αλληλεγγύη, θα λυθεί, κάποια στιγμή θα λυθεί, το ταχύτερο, το καλύτερο, αλλά να είστε σίγουροι ότι σε αυτή τη χώρα, όπως και σε όλο τον κόσμο, και σεισμοί θα γίνονται και φωτιές θα υπάρχουν και δυστυχώς καινούργια τέτοια προβλήματα, ώσπου να φτάσουμε σε ένα κράτος δημοκρατίας πλήρους και σε ένα κράτος δικαίου που έχει μια πληρότητα, αλλά βέβαια τα φυσικά φαινόμενα θα υπάρχουν ακόμα και όταν υπάρχουν και τέτοια κράτη. Ευχαριστώ πολύ.